és a mennyekből áldozatának is eskételi Jézus és Jézus sámenos. Ale sásho i šok za tam, kada smo vidim, kada ti vidim, kada je ono želike koja je. To je evangelio što pio pistevno i to pio ine o katharos logos που κήρυξε ο Κύριος και οι Απόστολοι και ακούστηκε στα πέρατα της Οικουμένης ένα έχει ως περιεχόμενο ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός παρέδωκε τον εαυτό του εκούσια θεληματικά στο σταυρικό θάνατο και ότι απέθανε ως άνθρωπος και ετάφη και ότι τρεις ημέρες μετά την ταφή του ανέστη εκ νεκρών, σηκώθηκε από τον τάφο και ότι 40 ολόκληρες ημέρες μετά την Ανάστασή του παρουσιάστηκε στο Πέτρο και στους 12 μαθητές. Στη συνέχεια, όπως βλέπω εδώ στην προσκοριθίους επιστολή 15ο κεφάλαιο, στη συνέχεια παρουσιάστηκε σε επάνω από 500 αδελφούς εφάπαξ μία φορά. Σε 500 αδελφούς και άνω, λέει ο Απόστολος Παύλος, μία και μόνο μία φορά εφάπαξ. Και βεβαίως πολλοί, λέγει ο Απόστολος Παύλος, από αυτούς στους οποίους παρουσιάστηκε ζουν, όχι μέχρι τώρα, μέχρι την ώρα που έγραφε την επιστολή. Μερικοί είχαν φύγει για τα ουράνια δώματα εκεί όπου είναι η Βασιλεία του Θεού. Και στον αδερφό Διάκοβο παρουσιάστηκε, στον τελευταίο λέγει από όλους, από τον Σπάμος, παρουσιάστηκε σε μένα το έκτρωμα, το έκτρωμα, έκτρωμα βεβαίως είναι το έμβριο που έχει η μάνα στην κοιλιά και απορρίπτεται. Δεν προλαβαίνει να γεννηθεί. Είναι το έκτρωμα. Στο τελευταίο από όλους Αποστόλους λέει, παρουσιάστηκε σε μένα το έκτρωμα. Γιατί εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων, ο τελευταίος από τους Αποστόλους. Επειδή
κυνήγησα την Εκκλησία του Χριστού και δεν αξίζει να ονομάζομαι Απόστολος. Ως διώκτης δεν μου ταιριάζει το όνομα του Αποστόλου. Αλλά δόξα τω Θεώ, μου δόθηκε η χάρις και εργάστηκα για το όνομα του περισσότερο από όλους τους Αποστόλους. Αυτό είναι το περιεχόμενο, με λίγα λόγια, του Ευαγγελίου. Γιατί λέει, το Ευαγγέλιο, ο Ευαγγελισάμιν ημίν, το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα, ό και παρελάβετε, το οποίο και παρελάβετε, και ενώ και στήκατε, και στο οποίο στεκόσαστε στερεοί, ου και στήκατε άνθρωπον, δεν είναι ανθρώπινο, ουδέ παρανθρώπου παρέλαβον. Εγώ δεν το πήρα από άνθρωπο. Όλοι γνωρίζουμε ότι ανέβηκε έως τρίτου ουρανού και εκεί το αποκαλύφθηκαν τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Και εκεί πήρε το κήρυγμα. Δεν αποκλείεται βέβαιος να πήρε και συμπληρώματα όταν πήγε και ασκήτευσε πριν εξέρθησε το κήρυγμά του στην έρημο της Αραβίας. Μάλλον έκανε εκεί ορισμένα χρόνια, πόσο δεν θυμάμαι. Έκανε, ασκήτευσε και εκεί προφανώς πήρε συμπληρώματα του Ευαγγελίου του Θεού. Άρα, χωρίς να συναντήσει κανένα απολύτως Απόστολο. Έλαβε από τον Κύριο ουρανόθεν το Ευαγγέλιο και το κήρυξε στα πέρα της Οικουμένης. Όπως λέγει και ο Δαβίδ, και στα πέρα της Οικουμένης τα ρήματα αυτών. Αυτό δεν είναι μόνο δικό μου κήρυγμα, αλλά και κήρυγμα όλων των Αποστόλων και το κήρυγμα του Κυρίου που μας τα έδωσε. Συνεπώς, εμείς κηρύσουμε και εσείς ακούτε το περί Αναστάσεως εκ νεκρών κήρυγμα και πιστεύετε σε αυτό. Κάπου αλλού λέει, πώς δε πιστεύσουσι χωρίς κηρύσσοντος, πώς οι άνθρωποι θα πιστεύσουν στον Κύριο Ιησού Χριστόν και στο Ευαγγέλιο Του χωρίς να υπάρχει ο κήρυκας και οι ακρότες. Είναι θεσμός το κήρυγμα. Μην ξεχνάμε ότι πρώτος εφαρμόσας το κήρυγμα είναι ο Κύριος. Μετανοείται όταν βγήκε και κήρυξε. Ήγη Κύριε Βασίλη των Ουρανών. Δεύτερος και πριν από τον Κύριο. Δεύτερος και πριν από τον Κύριο. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Μετανοείται ή Κύριε Βασίλη των Ουρανών. Ακριβώς ίδια. Το λέει η Ιγική Βασιλεία, ήρθε να τος, εδώ είμαι. Εγώ είμαι η μετάνοια. Όποιος με ακολουθήσει, ας μετανοήσει. Χωρίς είναι βασικό καθήκον, βασικό καθήκον, να ακούει ο πιστός το κήρυγμα, γιατί ανοίγουν τα μάτια και τα αυτιά. Το είπε. Οι άλλους είπε όταν έκουσε και ακούσει και άλλοι είπε όταν έκουσε και ακούσει. Επομένως, είναι αναγκαίο να ακουστεί το κήρυγμα και θα ακούγεται μέχρι ότου
έλθει επάνω στην πλάση, στη γη, ο τελευταίος Άγιος. Και δεν είναι δυνατόν άλλος Άγιος να γεννηθεί από την Εκκλησία, γιατί έτσι θα είναι καθορισμένο από τον Κύριο, μέχρι που θα κλείσει ο τελευταίος τη ζωή του, ο Άγιος, θα κλείσει και η αυλαία της παρούσης ζωής. Και θα ανοίγει η αυλαία της Βασιλείας του Θεού και της αιώνιας αναστάσιμης ημέρας. Της αιώνιας αναστάσιμης ημέρας. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ή ο Χριστός εγείγερται, εφόσον ο Χριστός αναστήθηκε, και εμείς θα αναστηθούμε. Γιατί δεν αναστήθηκε ο Χριστός ως κάτι άλλο από άνθρωπος. Άνθρωπος θνητός, Άγιος Πανάγιος, κοιμήθηκε και ο Κύριος με το θέλημά του και με το θέλημα του Πατέρα του και αναστήθηκε με το δικό του θέλημα και το θέλημα του Πατέρα του. Λοιπόν, εφόσον αναστήθηκε ο Κύριος, έπεται και η Ανάσταση του Ανεκρών. Βεβαίως έρχεται η ώρα που θα ακουστεί η σάλπιγγα και θα αναστηθούν οι νεκροί. Σάλπιγγα αγγελική, αρχαγγελική, και θα αναστηθούν οι νεκροί. Αυτό είναι βεβαίως το απολύτως βέβαιο και είναι αίτημα και της λογικής και της δικαιοσύνης, της ανθρώπινης και της θείας. Επαναλαμβάνω, είναι αίτημα, δηλαδή το απαιτεί η λογική, η δικαιοσύνη ανθρώπινη και η θεία ανθρώπινη. Θα ρωτήσετε, το απαιτεί η ανθρωπίνη λογική? Σίγουρα το απαιτεί η ανθρωπίνη λογική. Γιατί βλέπουμε να είναι γεμάτη η γη από αδικία. Πέρα για πέρα, και το δίκαιο ίσως το βλέπουν μόνο οι ολίγοι. Μόνο οι ολίγοι. Από αυτούς που θέλουν. Ένα Παΐσιο, κάποιο άλλο Παΐσιο, κάποιους άλλους που είναι δίκαιοι και το εφαρμόζουν. Τρέχουν οι ολίγοι, τους συναντούν για να δουν πώς είναι ο άνθρωπος ο δίκαιος, αν το δίκαιο Ιωσήφ και τα κλπ. Το κακό πλεονάσει. Και ο Δαβίδ είχε το ίδιο παράπονο. Και έλεγε ο Δαβίδ, έως πότε Κύριε θα καλοπερνάει ο άδικος, έως πότε Κύριε θα καλοπερνάει ο άδικος. Αυτή είναι ερμηνεία στη Δημοτική. Στις γραφείς. Ινατί, γιατί η οδός των ασεβών ευωδούται, είναι ευκολοπέραστη και ευχάριστη, το ρωτάει. Αυτό το ερώτημα που το έκανε λογικά σκεπτόμενος ο Δαβίδ, που το κάνουμε και εμείς λογικά σκεφτόμενοι και λέμε, ιδού οι άδικοι, καλοπερνάνε. Αφήνει σαν αίτημα, κάποια στιγμή δεν πρέπει να πληρωθούν και αυτοί. Γι' αυτό είναι φυσικό επόμενο, φυσικό επόμενο, ότι έρχεται η ώρα και εκείνοι για να πληρωθούν.
ο Τόνι, ο Κάιν, τον Άβελ. Το σκότωσε. Και την ώρα που το σκότωσε και ύστερα, αφού χύθηκε το αίμα του, λέγει η Γραφή, παραστατικότατα, φωνάζει το αίμα του Άβελ. Φωνάζει το αίμα του Άβελ. Φωνάζει το αίμα. Είναι το περιδικαίο αίσθημα εδώ. Και τι λέει. Έως πότε οι Άβελ όλων των εποχών, οι δίκαιοι, θα τρώνε μαχαίρι και θα φαίνονται ότι είναι οι δυστυχισμένοι της ζωής αυτής. Κάποια προφητεία, μάλλον στις παροιμίες, στην Αγία Γραφή, λέει χαρακτηριστικά ότι τον δικαίων ο θάνατος με τον τρόπο του Άβελ φαίνεται, λέει, κάκωσης. Φαίνεται στα μάτια των πολλών κάκωσης, δηλαδή κακοποίηση. Ο χειρότερος τρόπος αντιμετώπισης ενός τέρματος μιας ζωής με βασανιστήρια. Φαίνεται κάκωση στα μάτια των πολλών. Και όμως δεν είναι κάκωσης, αλλά είναι τιμή που ο Θεός παρέχει στον άνθρωπο εκείνο που βγαίνει με τον τρόπο της βίας. Λέγει λοιπόν η Γραφή, για κάθε Άβελ και για κάθε Κάιν, ότι το αίμα του Κάιν βοά, φωνάζει σε μένα τον Θεό που είδα ότι χύθηκε το αίμα και τι λέει. Έως πότε Κύριε, έως πότε θα βλέπεις το αίμα να χύνεται. Και ο Κύριος απαντά. Εμήν εκδίκησιν εγώ ανταποδώσω. Εμήν εκδίκησιν εγώ ανταποδώσω. Έρχεται η ώρα που εγώ θα πληρώσω εκείνους που έχησαν όλο τον Κάιν έως το αίμα του αθώου με κεφαλαία γράμματα ανθρώπου, Υιού του ανθρώπου, Ιησού Χριστού. Μην ξεχνάμε, μην ξεχνάμε, λέγει η Γραφή, ο Δαβίδ αλλά και το Ευαγγέλιο, ότι όταν θα έρχεται ο Κύριος, θα προηγείται ο Σταυρός στη Δευτέρα Παρουσία. Ο Σταυρός που χρησιμοποιήθηκε ως μέσον εκτελέσεως από τους Εβραίους και όψονται και θα τον δουν το Σταυρό εκείνοι οι οποίοι τον έσανε πάνω στο Σταυρό και τον εκέντσανε πάνω στο Σταυρό, γιατί θα το δούνε και θα κεντηθούν στη συνέχεια για αυτή. Υπάρχει η ανταπόδοση του Κυρίου. Η ανταπόδοση του Κυρίου. Έρχεται ο Κύριος και η ώρα της ανταποδόσεως όλων αυτών των κακοποιών της γης. Όλων. Συνεπώς, ανέστη ο νεκρός, ο Χριστός εκ νεκρών. Πληρώνονται αυτοί. Ανέστη εκ νεκρών ο Κύριος, πληρωνόμαστε κι εμείς. Ανάσταση θα έχουμε εμείς, Ανάσταση θα έχουν και οι άδικοι. Μια διαφορά τεράστια. Πρέπει αυτός που αγωνίστηκε να πάρει και το σώμα του ζωή, να ενωθεί με την ψυχή και να τιμηθεί μαζί με την ψυχή από το Θεό.
εφόσον αγωνίστηκε για το Θεό. Και ο ασεβής αναστηθεί. Να γίνει και αυτού άφθαρτο το σώμα, ώστε να είναι άφθαρτη και η ποινή που θα τρώει, που θα έχει στην πλάτη του. Άφθαρτη. Άφθαρτο το σώμα, άφθαρτη η αιώνια ποινή. Δεν πρόκειται για ανάσταση όμοια, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Αναστήσονται οι νεκροί, αλλά έχουν διαφορά οι μεν από τους δε. Ποια διαφορά? Οι μεν του Κυρίου όψονται των Κύριων, που είναι η ζωή και η ανάσταση και ο παράδεισος και η χαρά, είδε άδικοι και φωνιάδες όλης της γης, ουχ όψονται των Κύριων. Δεν δω τον Κύριο, λέει ο Αθανάσιος, ο πατήρ Αθανάσιος Δηληλαίος, ότι το φως του Κυρίου, που είναι πάντα φως, στους κολλασμένους προκαλεί σκιά, προκαλεί σκιά, σκοτάδι, γιατί δεν αντεχοντοθούνε, παράλληλα δε και αφόρητο πόνο, παράλληλα δε και αφόρητο πόνο. Επαναλαμβάνω, αναστήσονται οι νεκροί, άπαντες, αλλά αμυφθίζονται και καταδικαστήσουν. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν εμείς κηρύξαμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε και δεν συνέβη αυτό, δεν αναστήθηκε, τότε είμαστε κατήγοροι του Θεού. Στρεφόμαστε εναντίον του Θεού και λένε ψέματα ότι αναστήθηκε. Και είναι κενό το κήρυγμά μας. Κατήγοροι του Θεού. Το λέει εδώ, ξεκάθαρα, λέει, ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι αμαρτυρήσαμε κατά του Θεού, ότι ήγηρε τον Χριστόν, όνουκ ήγηρε. Λέμε ότι ανέστησε τον Κύριο, ενώ δεν τον ανέστησε. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, στρεφόμαστε για του Θεού. Που δεν έκανε κάτι τέτοιο, δεν ανέστησε, ενώ εμείς λέμε ψέματα ότι ανέστησε. Προς Θεού, όχι, δεν συμβαίνει τέτοιο. Ανέστη ο Χριστός και θα αναστηθούμε και όλοι εμείς. Ο Απόστολος Παύλος κάνει λόγο για την Ανάσταση του Κυρίου και όλος περίεργα, όλος περίεργα, για μας περίεργα, προβάλλοντας μόνο τις ταλαιπωρίες της Εκκλησίας της Αποστολικής. Πόσες ταλαιπωρίες πέρασαν οι Απόστολοι? Το ότι μπήκε στη φυλάκη, ότι δεν βγήκε με δεσμά, ότι μαστιγώθηκε, ότι λιθοβολήθηκε, ότι καταποντίστηκε, ότι υπέστη τα πάρδυνα, λέγει, όλα αυτά, κανείς, όχι μόνο εγώ, αλλά και οι Απόστολοι υπόλοιποι και όλοι οι πιστοί που έδωσαν το αίμα τους, δεν θα τολμούσαν να μιλήσουν για την Ανάσταση αν δεν υπήρχε. Και μάλιστα και να φύγουν με τέτοιο τρόπο. Για ένα ψέμα, κανείς δεν αντέχει να σκεφτεί μαρτύριο. Δεν αντέχει να σκεφτεί μαρτύριο. Όχι, λέει, υποστεί μαρτύριο. Το μαρτύριο το υφίστασε από τη στιγμή που περνάει στο αίμα σου, στη φλέβα σου μέσα, η Ανάσταση και τη ζεις. Εφόσον δεν την πιστεύεις, δεν τη ζεις, δεν μιλάς για Ανάσταση και μάλιστα θυσιάζοντας τη ζωή σου. Για την Ανάσταση του Κυρίου και για το τι περιμένει κάθε πιστό, ειλικρινό πιστό στο Θεό, ο Απόστολος Παύλος μιλεί με βεβαιότητα και λέγει, αδερφοί,
Εάν η επίγειος οικία, εάν η επίγειος οικία του σκήνους ημών καταληθεί, παραλαμβάνω, εάν η επίγειος οικία, εάν αυτό το επίγειο σπιτάκι, το σώμα, καταληθεί, γίνει από τα υλικά στα οποία είναι συντεθειμένο, διαλυθεί, έχουμε οικία αιώνια, έχουμε άλλο σπίτι, έτοιμο από τον Κύριο. Έχουμε άλλο σπίτι, ξαναλέω, έτοιμο από τον Κύριο. Εάν η επίγειος είναι η οικία του σκήνους, αυτό το σώμα το ονομάζει σκηνή. Το σώμα που φοράμε το ονομάζει σκηνή. Γιατί? Γιατί στη σκηνή μένει κανείς που είναι περαστικός. Πάει σε έναν τόπο, μένει, στη σηκώνει, φεύγει, πάει αλλού. Το ονομάζει σκηνή και εμείς το ίδιο συμβαίνει. Αυτή τη σκηνή, εάν τη λύσει ο Θεός κάποια στιγμή, έχουμε ένα σπίτι, όχι σκηνή πια, σπίτι αιώνιο, όπου κατοικεί, εκεί που κατοικεί ο Θεός. Έχουμε αιώνια. Προβάλλει σε όλες τις κακουχίες της Εκκλησίας απέναντι, για να εμπνεύσει βάρος στους πιστούς, ο Απόστολος Παύλος, ζωντανό το κήρυγμα περί αναστάσεως. Ζωντανό το κήρυγμα περί αναστάσεως. Ζούμε, περνάμε από εδώ και πάμε εκεί. Μια όχθη, άλλη όχθη. Απ' τη γη στον ουρανό. Επίκειται η στάση κύριε Δευτέρη του τρένου για να κατέβει ο Α, ο Β, ο Γ. Και εφόσον επίκειται να κατέβει, πρέπει να δελυθεί αυτό εδώ και πρέπει να πάρουμε την κατοικία αυτή που έχει ετοιμάσει ο Κύριος στον ουρανό. Και αναφέρει ο Απόστολος Παύλος και με λογική σε εκείνους που δυσπιστούν στην Ανάσταση των νεκρών και επιχειρήματα. Και λέει, έλα εδώ εσύ που διστάζεις να πιστεύεις στην Ανάσταση. Πάρε το σποράκι, ρίχτω στη γη, κοίταξε να δεις πότε θα φυτρώσει. Μπορεί το ξέρουμε. Αν δεν σαπίσει, δεν θα φυτρώσει. Αν αυτό το σποράκι ο Θεός, αυτό το σποράκι, κρύβει τόσο μεγαλείο, που απλώς και μόνο το έφτιαξε για να σε εξυπηρετήσει εσένα. Εσένα που σε έφτιαξε με λογική, που σου χάρισε και την πνοή τη δική του και που θυσίασε και το γιο του, θα σε άφηνε χωρίς την αιώνια άνοιξη. Το σποράκι βγαίνει την άνοιξη. Εσένα θα σε άφηνε χωρίς την αιώνια άνοιξη που ονομάζεται Ανάσταση του Κυρίου. Η φύση είναι ο διδάσκαλος, ο μέγας διδάσκαλος. Επειδή οι κίνδυνοι που ζούσαν οι πιστοί δεν ήσαν μόνο κίνδυνοι που τους έπαιρναν τη ζωή, αλλά έπαιρναν και αιρέσεις τότε. Οι αιρετικοί παρουσιαστήκαν από την πρώτη στιγμή που η Εκκλησία έκανε το εδώ στο παρόν. Θα αναφέρω μία αίρεση που την αναφέρει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τους Νικολαίτες. Αυτοί πίστευαν ότι για να γιάσεις πρέπει να κάνεις όργια. Ακολούθησαν αργότερα με άλλο όνομα
οι ψιστάροι που λένε το ίδιο. Εφάλμοσε κάθε είδος απολασίας για να πας στην παράδοση. Λοιπόν. Και στις μέρες μας είναι η αίρεση αυτή. Πάντοτε. Πάντοτε. Πώς θα καλύψουμε τα δικά μας ανομήματα. Πρέπει να έχουμε κάπου να συνασκευαστούμε. Λοιπόν, επειδή υπήρχαν λοιπόν αιρέσεις και μάλιστα φρικτές αιρέσεις που κινδύνουν να χαθούν ψυχές που ο Αποστόλος Παύλος πρόβαλε το περιστάσιο σχήμα. Το είχε υπαρμόν ένα και όχι μόνο αυτό, αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η αίρεση βέβαια, αλλά η αίρεση της άργησης του προσώπου του Κυρίου Συμπιστού ως Θεού, ως δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Ο Άριος είναι γέννημα της πρώτης εποχής Εκκλησίας και ακολουθεί σήμερα στο χιλιαστικό πεδίο μέσα. Είναι αρνητές της θεότητας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Προς Θεού προσέξτε». Δεν είναι δυνατόν να πέφτουν τόσοι μάρτυρες, τόσα αίματα να χύνονται, τόσες ζωές να παραδίδονται στο θάνατο και να μην υπάρχει Ανάσταση. Το φωνάζω και το ξαναλέω. Αν δεν ήταν αλήθεια, κανείς δεν γίνεται θύμα στο βωμό του ψέματος. Κανείς, έχετε δει κανείς για το ψέμα να θυσιάζεται. Κρύβεται, δεν θυσιάζεται, φοβάται, τρέμει. Το ψέμα σε κάνει να τρέμεις και, και εκεί που βρίσκεσαι. Η αλήθεια σε εμπνέει και σου δίνει θάρρος. Και όταν γίνει ο Χριστός, τότε μαρτυρήσει το όνομα του Ιησού Χριστού, που είναι εγώ είμαι ο οδός και αλήθεια της ζωής. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι σας ευχαριστώ πολύ στους Κορινθίους και γενικά στους Χριστιανούς και σε εμάς, αφού η Γραφή μιλάει για όλες τις εποχές, ότι εσείς που είστε λάτρεις της Αναστάσεως του Κυρίου το θίγνετε και σας ευχαριστώ πολύ, γιατί παίρνετε μέρος και στα δικά μου παθήματα. Στα δικά μου παθήματα. Γινόσαστε, λέει, συμμέτοχοι στα δικά μου παθήματα. Ήταν στη Ρώμη ο Πέτρος και αυτοί ήταν στους Φιλίππους, στη Μακεδονία. Και λέει, ευχαριστώ πολύ που παίρνετε μέρος στα παθήματά μου. Δεν φαίνεται περίεργο. Και όμως, ακούγανε το λόγο του κηρύγματος του Πέτρου, δεχόντουσαν την αρπαγή των υπαρχόντων τους, τους πιάνανε, τους δένανε, τους παίρνανε τα υπάρχοντα, τους βάζανε στη φυλακή, υπέφεραν και υπέφεραν σαν τον Παύλο. Του λέει, σας ευχαριστώ πολύ που παίρνετε μέρος στα παθήματά μου. Γιατί και εγώ τα παθήματα του Κυρίου βαστάω πάνω μου. Εγώ του Κυρίου, εσείς τα δικά μου και του Κυρίου. Όλοι μαζί του Κυρίου. Όλοι μαζί του Κυρίου. Και όλα αυτά για μια αλήθεια, για την Ανάσταση. Έτσι και βγάλουμε την Ανάσταση από τη μέση, δεν υπάρχει Εκκλησία. Δεν υπάρχει σωτηρία, δεν έχει σωθεί κανείς, όλοι πάνε στον Άδη και στην κόλαση. Δεν υπάρχει πάνω στον κόσμο αγαθό. Γιατί το αγαθό ζει και βασιλεύει για τις δύο Κύριες, η Ανάστασή του. Αν βγάλουμε αυτά από τη μέση, τέλος, έχει και η ζωή και τα πάντα τα είναι τη ζωή και στον κόσμο. Όλα στηρίζονται πάνω στην Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν θα ήθελα για να σας κουράσω ακόμα περισσότερο. Θα καλύψουμε τα 40 λεπτά λέγοντας ακόμα κάτι και θα απολευθούμε ειρηνικά.
Μισό λεπτό ακόμα. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι τι της επιθυμίας της ατόπου χαλαπότερων, θα εξηγήσω. Έχουμε εμείς μία επιθυμία παράνομη και λέει ο Χρυσόστομος, υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να επιθυμεί κανείς άτοπα. Πες μου, η οποία επιθυμία, το προσέξουμε λιγάκι, καθάπερκείων λιτών, το εξηγήσω, το τάφτωμα με σίγμα, η επιθυμία λέει στον άνθρωπο απάνω, η παράνομη, μοιάζει με σκυλή λυσασμένο που δαγκώνει. Προσέξτε αυτό, κύων, σκύλος, λιτών, λυσασμένος που δαγκώνει. Πάρτε οποιαδήποτε επιθυμία και να εξετάσουμε στον εαυτό μας επάνω. Να δούμε, είναι ή δεν είναι έτσι. Αφήνουμε την επιθυμία την κακή, μας γραμπώνει, μας δαγκώνει, δαγκώνει και τον άλλο. Είναι καθάπερ, όπως ακριβώς, κύων, λιτών, λυσασμένος. Συνεχώς η μήνυ επιπηδά και συνέχεια ορμάει επάνω μας η επιθυμία η κακή. Καθημέραν η μην διενοχλεί, καθημέρα μας ενοχλεί και δείτε διενεκώς η κατηγορία ψυχής. Και έχει ανάγκη η κακή επιθυμία από ψυχή που είναι ξυπνητή και προσέχει να μην ορμήσει η επιθυμία η λυσασμένη, ο κύων ο λιτών. Τι δε της οργής πικρότερον, τι είναι λέει πιο πικρό από την οργή, γλυκή μεν γάρ τον ειδικικό τα αμήνεστε, αλλά τούτο ουκεσίμ. Λέει, η οργή είναι πικρό πράγμα. Είναι εύκολο λέει να αμήνεστε σε εκείνον που, αδικεί, που σε αδικεί, αλλά αυτό, πιο δηλαδή, και τι λέγω τον διοικητικότα ο εξήν αμήναστε, λέει και τι λέω εγώ, να αμυνόμαστε εναντίον και μας αδικεί. Όχι, ο Κύριος λέει πρέπει να ευεργετούμε εκείνους που μας λυπούν, που μας στενοχωρούν. Είμαστε ευεργέτες, ευεργέτες. Εμείς αισθανόμαστε γλύκα να εκδικηθούμε. Ο Κύριος λέει, όχι, θα πεις ευχαριστώ πολύ και θα κάνεις και προσευχή αυτό να τον ευλογήσει ο Θεός. Λοιπόν, δεν θέλω να προχωρήσω άλλο παραπέρα, θέλω να σταθώ στις Αναστάσεως λόγω και να πω τι σημαίνει με δύο κουβέντες Ανάσταση και να κλείσω. Ανάσταση Χριστού σημαίνει ελευθερία από τον θάνατο. Θανάτο, θάνατον, πατήσας. Και επειδή ο θάνατος δεν είναι ο θάνατος εκείνος μόνο που βλέπουμε όταν κλείνουμε τα μάτια και δεν κινείται σώμα, το πάτησε αυτό το θάνατο ο Κύριος, αλλά μιλάει για τον άλλο θάνατο, τον πνευματικό θάνατο που μας δένει χέρια πόδια. Και αυτόν πάτησε ο Κύριος και είμαστε ελεύθεροι. Λέει, κάποτε είσαστε δούλοι, Απόστολος Παύλος. Τώρα είσαι ελεύθερη, λέει. Όταν λέει δούλοι και πεθαμένοι, εννοεί πριν βασιλεύσει η Ανάσταση επάνω. Όταν βασιλεύει η Ανάσταση, βασιλεύει η Ανάσταση της ψυχής. Ας παρακαλώ τον Κύριο να ζούμε τη ζωή την Ανάσταση. Αμήν. Ορίστε κύριε. 40 λεπτά, παιδιά. Συζητάμε μεταξύ μας εμείς τώρα. Όσο θέλουμε. Πώς τα πέρασες? Πάρα πολύ ωραία. Στάθηκες στο Άγιο Φως? Όχι. Γιατί? Διότι σαν έμπειρος πολλών ετών που έχατε, δεν είσαι ακούστη. Δεν είσαι ακούστη. Δεν είσαι ακούστη. Και λέω στο γέροντα κάτω, να φύγουμε από εδώ σε 6 ώρα. Η απόσταση είναι 28 χιλιόμετρα. Θα φτάσουμε εκεί 7 παρά 10.
ίσως πλησιάσουμε και εγούμε στην Αγία Βουλή. Εάν αργήσουμε, δεν θα πλησιάσουμε. Αυτό είναι. Α, το... εκεί δεν ακούστηκες. Αυτό είναι το πρόγραμμα, λέει, φορά εμένα. Και στην Ξελάκο το είπα. Η ουσία ποια ήταν, να φτάσουμε 9:15 και να καθίσουμε στο πρετόριο, στο χώρο που απέχει τουλάχιστον ένα τετράγωνο πιο πίσω, 7 ώρες και να μην πλησιάσουμε. Και φωνάζαν όλοι, ήρθε το Άγιο Φως. Και εγώ επέμεινα, αν δεν ακούσουμε τις καμπάνες, δεν έχει κατέβει το Άγιο Φως. Αυτό γιατί σημαίνει. Και πάρε καμπάνες πρώτα. Ρωστε. Πρώτα καμπάνες και μετά βγαίνει ή βγαίνει το βασίλειο του πάρε καμπάνες. Πρώτα το φως και μετά οι καμπάνες, ναι, ή ανάποδα. Ναι, πρώτα το βράδυ το φως, με το φως που βγαίνει ο Πατριάρχης, χτυπάνε οι καμπάνες. Δηλαδή την ώρα που έχει το φως μέσα στο Άγιο Κουβούκλιο, δεν έχουν χτυπήσει κανένα, δεν τον έχει δει κανένας. Oh. Μόλις ανοίξουν οι πόρτες και βγει ο Πατριάρχης, τότε χτυπάνε οι καμπάνες. Οπότε ήρθε 2:02 τώρα. Σάββατο. Σάββατο, μεσημέρι. Και εμείς είχαμε πάει από τις 9 και περιμέναμε απ' έξω και να βλέπεις να πέφτει ξύλο μεταξύ ορισμένων ανθρώπων, να σπροξίδι και τώρα. Και λέγα εγώ της συνοδού, τι σας είπα. Πάει αυτό. Είναι λογικό, μετά. Πρέπει να ρωτήσω κάτι εκεί επάνω, κάτι εκεί επάνω. Ανάσταση γίνεται λοιπόν την ώρα που βγαίνει το φως. Λέτε Χριστουσανέστη, λέτε. Ναι. Χριστουσανέστη, λέτε. Όχι, λοιπόν. Εκεί δεν λέγεται Χριστουσανέστη, αυτήν. Τι λέτε. Δέχτε το Άγιο Φως. Ο Χριστός Ανέστη λέγεται στην 12η νύχτα. Που συμβολίζει ότι οι Έλληνες είδαν τον Ιησού, τον Κύριό μας, στις 12 νύχτα. Ναι. Και αναφέρεται το Χριστός Ανέστη. Εδώ λέει το Άγιο Φως που κατεβαίνει εξ ουρανού. Δηλαδή δεν έχει σχέση με την, με την Ανάσταση. Ορίστε. Δεν έχει σχέση με την Ανάσταση. Καλά, οπωσδήποτε ναι, αλλά πλην όμως δεν αναφέρονται τα λόγια. Τα τροπάρια. Ο Χριστός Ανέστη αυτή τη στιγμή. Μόνο το δεύτερο λάβεται φως δηλαδή. Ο κόσμος κλαίει και χαροποιεί από το φως που είδε. Γιατί πολύ και εγώ το πρώτο, εγώ το έχω δει 2 φορές βέβαια, με αξίωσε ο Θεός. Αλλά φέτο είχα μεγάλα προβλήματα που κοντραρίστηκα στον Άγιο, στον Άγιο Γεράσιμο με έναν θεολόγο, ο οποίος ήταν 35 χρόνια θεολόγος στην Αγία Παρασκευή στο Κολέγιο Αμερικής Ένωσης. Α, μεγάλης. Γιατί κυκλοφόρησε ότι το Πατριαρχείο πουλάγε κάρτες για να μπουν να δουν το Άγιο Φως. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό και ούτε λογικό. Διότι τις κάρτες αυτές, όπως πουλάνε τα εισιτήρια εδώ στα γήπεδα, που πάει ένας και παίρνει 10 κάρτες, 50 κάρτες, εισιτήρια για να μπουν μέσα, αυτά τους παίρνουν από την ασφάλεια του Ισραήλ. Υπάρχουν ίδιοι πράκτορες για να δυσβήσουν το Πατριαρχείο, δείτε ότι ωφελεί το Πατριαρχείο. Και το είπα εγώ, αυτό σου βγάζει από το κοινωνιλίο και κυκλοφορεί και εφημερίδες και λοιπά. Λεπτομέρειες της... Κοντραρίστηκα στην εξής φάση που είπε, εσείς που θέλετε να δείτε το Άγιο Φως, πληρώστε $300. Εγώ πιστεύω στον Χριστό και δεν με ενδιαφέρει το φως του. Γεια σου κάτω λόγο. Μου δίνεις το λόγο. Μιλάμε για φωνή και είναι μάλιστα 20 άνθρωποι στο κύπρο. Σε έχω προσέξει, μου λέει, από το πρωί πραγματικά, για μένα λέει, που μου πας κόντρα σε ό,τι λέω. Κοίταξε να δεις, θα μου επιτρέψεις να σου πω δύο κουβέντες. Ναι. Πρώτα και κύριον, δεν έχεις αγάπη στην καρδιά σου. Μιλάς με μίσος για τους άλλους συνανθρώπους σου. Ποιος, από πού πήρες αυτές τις εξουσίες. Ο Θεός είπε αγάπη. Τι είπες το λίγο. Τι είπες το λίγο. Και αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι τα κάνουν για τα λεφτά, για τότε. Έφτασα στο σημείο, δεν το είπα, σεβάστηκα το πρόσωπό μου. Αν και χτύψω στα πλέγια και είπε πολλά για μένα, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά ήταν ανάπηρο να πω, δηλαδή. Να. Ανάπηρος. Γάφρα δεν ξέρω τι είχε πάει, δεν μας είπε. Δεν είναι πρώτη φορά που το βλέπω κάτω. Είναι τέτοια τη φορά που το βλέπω. Αυτός έχει μίσος τρομερό με το Πατριαρχείο και με τους γέροντες που κολλούν. Πάντα υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν.
δίπλα μου, με έχει καλέσει. Τώρα, Βασιλή. Συγγνώμη. Με κάλεσε ο γέροντας δίπλα. Θέλω άλλα πράγματα. Με κάλεσε δίπλα ο γέροντας να του πω το, με ποιο σύστημα λειτουργεί ο Άγιος Όρος. Γιατί έλεγε ο Ανάπηρος. Εάν πάτε στον Άγιο Όρο να δείτε τις σουίτες που έχουν οι Ιγουμένοι. Ήταν ασυνδεχείο. Εκεί με δεν το άντεξα. Θέλω να σε ρωτήσω άλλα πράγματα. Δεν την κλείνει. Μην οδηγούμεθα σε άλλα μονοπάτια. Εγώ σε ρώτησα για το Άγιο Φως. Ένα. Έτσι. Το Άγιο Φως δεν ήσουν από την ώρα που βγήκε. Το έχεις δει άλλη φορά. Ναι. Νούμερο 2. Πώς. Τη μεγάλη. Πότε ήσουν, μεγάλη Πέμπτη ή στο κυπέλλο. Μεγάλη Δευτέρα. Την Δευτέρα πήγε μέσα. Έτσι. Σε ποια προσκυνήμερα πήγες. Σε όλα. Όλα. Και σε ένα τέρμα πάνω. Όλα τα προσκυνήματα πήγαν. Σινά. Πού. Σινά. Όχι, στο Σινά δεν πήγα, τι μου πάρει τέτοιο και τα πόδια δεν κρατούσαν. Δεν πήγα στο Σινά. Πήγα στο Θαβόρο. Πήγα στην Ιερή Σημανία. Πήγα στο Θαβό. Στο. Στο. Στο Νοθό. Στο Ευαγισμό τη Θεοτό. Πήγα στο Σαραντάριο. Στο, στον Άγιο Γερά, στον, Χωσεβά δεν πήγαμε γιατί είχε πέσει μια γέφυρα και κόπει ο δρόμος. Και αδύνατη πρόσβαση. Είχε κοπεί το δίκτυο. Κοπεί. Πήγαμε στη Βιθανία. Εκεί που στο. Θέλω να σου πω κάτι. Πώς βλέπουν οι Εβραίοι. Κοίταξε να δεις. Τα γεγονότα έτσι έστω και. Δεν. Ουσιαστικά. Δεν ασχολούνται. Καθόλου. Όχι. Ουσιαστικά. Η Παλαιστίνη πραγματικά αυτή έχουν καλές δεξιές. Πορωμένη. Και αυτή ακόμα... Επαναλαμβάνω πορωμένη. Όλοι τελικά έχουν πιστέψει στο χρήμα. Ξέρεις τι ίδιο το λέω. Και όχι μόναχα εκεί, αλλά και γενικά άλλο, ας μην το εκθέσω. Λέει... Καλώς μιλάει. Λέει Απόστολος Παύλος ότι ο Ισραήλ ο λαός του Ισραήλ, φύτρα, ούκα της Ισραήλ. Δηλαδή, θα πας να πιστεύεις στον Χριστό και θα γίνουν άλλοι Ισραήλινες, πραγματικοί. Συνεπώς, ισχύει αυτό που πρέπει να μας ισχύει. Σε μεγάλο βαθμό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε σώμα, τι λέει ο Παΐσιος. Τι λέει ο Παΐσιος. Ναι. Στην Αμερική. Το έχω διαβάσει. Σε βιβλίο του. Στην Αμερική, όταν πεθαίνει ένας ραβίνος Εβραίος, πάει ο άλλος στα αυτή μυστικά και του λέει «Ο Μεσσίας ήρθε, ο Μεσσίας ήρθε, μην περιμένουμε άλλο Μεσσία». Και φεύγει, πεθαίνει ο άλλος. Και τότε ο άλλος δεν πιστεύει πάλι. Κάνει εντύπωση. Από τη στιγμή την οποία εμάς τους Έλληνες και μας λένε εσείς Ελλαδίτες, με το χειρότερο τρόπο μας αντιμετωπίζει. Οι Εβραίοι. Αυτό σου λέει το σήμερα. Σου λέει το χειρότερο τρόπο. Εμείς από την πλευρά τη δική μας έχει σταματήσει ο σεβασμός. Χάθηκε ο σεβασμός. Εμείς. Ναι. Διότι στον Άγιο Γεράσιμο είμαστε 350. Εκεί μείναμε. Εκεί έμεινα. Από τους 350 δεν έχω την ικανότητα να μετρήσω, γιατί δεν κάθισα στους χώρους που κάνανε, έφυγα, δεν το άντεχα. Τώρα να βλέπεις σε τέτοιους χώρους που έχεις κατέβει για ένα σκοπό. Πώς για να μας γίνεις. Αλλά δεν θα έχεις αυτό το σκοπό να χορεύει ο άντρας της Ιφθεντέλη και η γυναίκα της Σέρβικο. Ο Έλληνας. Προστέ. Εμείς. Εμείς. Λες το, ναι, οι Έλληνες. Δεν το ξέρεις, το ανέκδοτο. Πραγματικότητα. Μέσα στο πούλμα του, όταν καθρίασα από αυτήν την κατάσταση, με μισήσανε. Άκου. Διότι είχα πάρει εγώ το βιλιαράκι μου από το που ξέρεις, αυτό που μου έχεις χαρίσει τώρα. Έπρεπε να κάνεις επιλογή που παρέασε. Και με βλέπανε σαν μαύρο πανί. Και όταν είπα εγώ, χωρίς να ξέρω ότι ήταν η γυναίκα σου, σχημαλόγου,
Μα δεν τρέπονται αυτές οι γυναίκες, έρχονται, έχουν έτοιμα αυτό το ένδυμα να μπουν μέσα στο αυτό το Άγιο Τόπο, να μπουν μέσα στο σπήλαιο εκεί που διανυκτέρευσε η Υπεραγία Θεοτόκο με το Άγιο Βρέφος και να προσκυνάνε και να είναι ντυμένες έτσι. Πού πάμε, Βασίλη, είχαμε πάει δύο στον Άγιο Σπύριδο, κολοπιώτες. Όταν γυρίζανε από το στο πλοίο, κάνανε το σταυρό τους και είπανε αρβανίτικα, ευχαριστούμε πολύ για Σπυρίδωνα, ωραία φάγαμε, ωραία έπια, με ωραία χορέψαμε. Κολοκολοκέτες, πορκαλά και συμφέροντα. Κατάλαβες, αδέρφια, δεν θέλω να σας επηρεάσω με τον τρόπο αυτό που μίλησα να μην πάω σε Άγιο Τόπο. Με εγώ θα πάω, με όλη μας την πρέπει να πάω. Αυτό που έχετε και υποχρέωση και να έχετε και ευθύνη τη διαδρομή να θα υποφέρετε. Όχι, όχι. Αλλά θα πάμε πρέπει να πάτε. Καλά. Είναι το θέλημα του Θεού. Όπως, δηλαδή, στη Μέκα, γιατί πάνε κατά εκατομμύρια. Θα πάμε παρέα με τον κύριο Βασίλη λίγο. Σαν τη φλάχνη, σαν τη φλάχνη. Θα κάνει μια εκδρομή εκείνος. Χριστός Ανέστη, νεκρό του θανάτου, θάνατο πατήσας και της εθνή μας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη, νεκρό του θανάτου, θάνατο πατήσας και της εθνή μας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη, νεκρό του θανάτου, θάνατο πατήσας και της εθνή μας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάσεως ο Χριστός, ο τάφος που είπε, έδω και είναι. Την αιώλια, ζωή και μέγα. Άλλη Δευτέρα, ίδια ώρα.